Ένα παιδί εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την Ευκαρπία, ο Γιώργος Κογιουμτζίδης, ο οποίος τον καλωσορίζουμε ως πρωταθλητή Ευρώπης. Γιώργο, γεια σου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια βέβαια να πούμε, γιατί πέτυχες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σπουδαίο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γιώργο, γύρισες πριν από λίγο νομίζω, πριν από λίγες ώρες, το πρωί σήμερα, κάτι τέτοιο. Από την Ουγγαρία, έτσι, από την Ουγγαρία. Έτσι. Από τη Βουδαπέστη. Ο δικός από τη Βουδαπέστη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, πραγματικά. Ναι, γιατί σου κόψαμε τον ύπνο. Την ξεκούρασε τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει. Γιώργο, η προσπάθειά σου σε αυτό το τουρνουά, το οποίο βεβαίως είναι πολύ σημαντικό τουρνουά, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 79 κιλά. Μίλησε μας λίγο για αυτήν. Δηλαδή, κέρδισες στον τελικό 1-0 τον Ασίμοφ, νομίζω. Ναι, σε ένα δύσκολο μάτς. Έτσι. Κοιτάξτε, δύσκολο μάτς. Έκανα κάποια λάθη, γι' αυτό έγινε δύσκολο, γιατί στην αρχή είχα μεγάλο προβάδισμα, 5-0. Α, ναι. Έκανα κάποια λάθη. Τώρα, στο τέλος, εντάξει, πήγα να κάνω άλλο ένα λάθος, αλλά κρατήθηκα και 7-6 τελείωσε το μάτς. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ κοντό μάτι, δηλαδή Τέλος καλό, όλα καλά βέβαια. Ο αντίπαλός σου θεωρείται από τους καλούς, εννοείται, έτσι, το Αζερμπαϊτζάν, αν και είναι μικρή χώρα, είναι πολύ σπουδαία σε παράδοση σε αυτά τα αθλήματα. Και πάλι έχει μεγάλη παράδοση και πάλι το Αζερμπαϊτζάν, όπως και η Τουρκία, όπως και η Γεωργία. Οι υπόλοιπες χώρες. Ναι. Από εμάς δηλαδή, τι να σου πω, ας πούμε, χθες είχε από τους 5 τελικούς που ήταν 5 κατηγορίες, είχε 4 τελικούς το Αζερβαϊτζάν. Από τους 5 οι 4 ήταν στον τελικό. Ναι. Γιώργο, το μεσημέρι. Έχει καλούς αθλητές. Έχει καλούς αθλητές, φυσικά. Το μεσημέρι μιλήσαμε με τον προπονητή σου, τον Θέμη τον Ιακωβίδη. Μας είπε για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία και μας είπε ότι και πριν 10 μέρες πήρες και άλλο χρυσό στο Ευρωπαϊκό των Νέων. Ναι. Στο Σάντερ 23, δηλαδή είναι κάτω των 23 ετών. Στο κάτω των 23, ναι. Ναι. Το οποίο ήταν εξή στη Βουλγαρία. Σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Καλά, μέσα σε 10 μέρες δύο χρυσά, ρε θηρίο. Τι να κάνω. Αφού μπορούμε. Ναι. Γιώργο, η διαδικασία της προετοιμασίας, πιθανολογώ ότι δεν είναι και πολύ εύκολη. Όχι. Τα γήπεδα, οι προπονήσεις, οι συνθήκες, οι εγκαταστάσεις, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Κοιτάξτε, όταν ακούς κάποιον να παίρνει ένα χρυσό. Σίγουρα κάθε αθλητής ο οποίος πάει στους αγώνες και παίρνει μετάλλια, δεν νομίζω να υπάρχει αθλητής και αθλητισμός σε μεγάλο επίπεδο που να μην είναι δύσκολο και να μην χρειάζεται πολύ αφιέρωση στο άθλημα που κάνεις, πολλές προπονήσεις, πολύ σιδηρότητας. Νομίζω όλοι όσοι αθλούνται, ναι, πρέπει να θυσιάζουν και κάτι για να πετύχουν. Ναι. Γιώργο, εσύ από τι ηλικία ξεκίνησες? Πάλι ξεκίνησα από τα 7. 7 χρονών πάλι? Ναι. Το έλεγε. 13-14 χρόνια. Το έλεγε. Ψυχούλατα από μικρό του έλεγε. Προφανώς άρεσε στον μπαμπά, έτσι. Ή είχες φίλους. Εννοείται, ακριβώς αυτό. Άρεσε τον μπαμπά. Ναι, αλλά μετά άρεσε και σε σένα από ό,τι φαντάζομαι, γιατί τώρα 13 χρόνια μετά έχεις πάρει πόσα μετάλλια. Και είσαι κορυφαίος στην Ευρώπη. Εννοείται, εντάξει, άμα δεν μ' άρεσε, δηλαδή αν δεν είχα και όρεξη να κάνω αυτό το άθλημα που κάνω, πιστεύω είναι τέτοιο άθλημα που δύσκολα, αν δεν σου αρέσει καθόλου. Ναι, όντως. Είναι λίγο κουραστικό άθλημα, γιατί είναι σωματικό. Ναι, βέβαια. Έχει σωματικό με τον αντίπαλο και έχει πολλούς τραυματισμούς, πολλή κούραση. Ταξίδια, νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Άμα δεν σου αρέσει να το κάνεις. Γιώργο, εμείς την πάλι οι περισσότεροι έχουμε εικόνα κυρίως Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ναι, βέβαια. Είναι ένα άθλημα που θέλει πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ τεχνική, συνδυασμό. Τι απ' όλα? Ναι,
αυτό είναι το δύσκολο, ότι θέλει και τα δύο. Θέλει απ' όλα. Θέλει απ' όλα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά δύο. Είναι αντοχή, είναι δύναμη, είναι τεχνική. Θέλει ψυχολογία, χαρακτήρα. Εγώ νομίζω από τα πιο σημαντικά είναι ο χαρακτήρας. Ναι. Και σίγουρα θέλει αυτό. Δύναμη, τεχνική, αντοχή, έκρηξη. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει και τακτική. Δεν θέλει να ξέρει τον αντίπαλο. Τακτική, ακριβώς. Τα δυνατά του σημεία. Πού είναι καλός, πού δεν είναι καλός. Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλοί κόσμος βλέπει αυτό το άθλημα και σου λέει, εντάξει, δύναμη είναι, σπρώχνω ένα τον άλλον κτλ. Η τεχνική όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και δύσκολο. Πώς θα τον πιάσεις, πώς θα τον φέρεις, οι λαβές κτλ. Εντάξει, νομίζω όσοι γνωρίζουν αυτό το άθλημα, δηλαδή εκτός από τη τηλεόραση που ναι. μπορεί να το δουν ή από τα βίντεο, νομίζω πως καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εύκολο. Καλά, σίγουρα, καθόλου εύκολο, ναι. Γιατί αν ήταν εύκολο, τώρα όλοι θα ήμασταν παγκόσμιοι και πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές. Σωστά. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πως είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα για μένα, προσωπική μου άποψη. Είναι ναι. από τα πιο δύσκολα αθλήματα που μπορείς να ασχοληθείς. Δεν λέω είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα που μπορείς να ασχοληθεί ένας νέος. Γι' αυτό και δεν δηλαδή μέχρι τα 30, 32, 33, δηλαδή μετά φεύγουν οι αθλητές, δεν αντέχουν αυτή την κούραση και τους τραυματισμούς, κυρίως γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Γενικά τα σωματικά αθλήματα έχουν πολλούς τραυματισμούς. Μάλιστα. Τώρα εσύ 7 χρόνια είπες ξεκίνησες, μετά δημοτικό, σχολείο κτλ. Τα συνδυάζεις, πήγαινες δηλαδή αρκετές ώρες? Κοιτάξτε, στην αρχή εγώ δεν έκανα τόσο, δηλαδή και σχολείο και κανονικά και πανεπιστήμιο έδωσα να περάσω πανελλήνιες, δηλαδή ναι. δεν είναι ότι έκανα μόνο ότι πάλι και τίποτα άλλο. Συνδυαστικά τα συνδυάζα, τα καλοκαίρια μου έχω να κάνω καλοκαίρι, ούτε έχω οπότε κανονικό καλοκαίρι. Κατάλαβα. Και τα συνδυάζα το καλοκαίρι, έκανα ας πούμε προπονήσεις, φουλ προετοιμασίες κτλ. Και τον υπόλοιπο χρόνο διάβαζα, ας πούμε, το σχολείο έτσι, ας πούμε, και τα συνδυάζα σε χρόνο. Και έδωσες, έδωσες πανελλήνες και πέρασες, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι... Ναι, πείτε. Σε καλή σχολή. Τέλος πάντων, όλες οι σχολές καλές είναι, αλλά... Εντάξει, καλή σχολή. Θεωρείται καλή σχολή. Τώρα, ποια είναι, μας την είπε ο προπονητής το μεσημέρι και δεν τη θυμόμαστε. Ναι, ναι. Στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μπράβο. Οικονομικών επιστημών. Μπράβο, οικονομικών επιστημών. Λοιπόν, άρα τώρα θα μας βοηθήσεις και με την ακρίβεια. Ναι. Πού να δεν είναι, τώρα χρυσά παίρνει ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να κάνει. Με την ακρίβεια, με τα χρυσά που φέρνει, θα βοηθήσει τη χώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα έχει άλλο τέτοιο. Πιο μετά. Μετά. Αν μπορούσα να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Α, μπράβο, μπράβο. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Έχουμε ακόμη. Εσύ στο χέρι σου είναι να συνεχίσεις τη δουλειά και την προσπάθεια και να μας φέρνεις και άλλες επιτυχίες, να μας κάνεις περήφανος. Γιώργο, το μεσημέρι ο προπονητής σου, ο κ. Ιακωβίδης, μας είπε ότι προσπαθείτε σκληρά, ότι δουλεύετε κτλ. Ότι ακόμη όμως προπονείσαι στο υπόγειο του σχολείου, του δεύτερου γυμνασίου Σταυρούπολης. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι. Θέλω να πω, πώς το αντέχεις? Κοιτάξτε, είμαι εδώ και πόσα χρόνια. Συνήθισες. Ότι... Ναι, ναι, είναι και λίγο που συνηθίσαμε. Εντάξει, εννοείται πως θα ήταν ένα πλεονέκτημα να βρισκόμασταν σε ένα καλύτερο γυμναστήριο, ας το πούμε, έτσι, να είχαμε καλύτερες εγκαταστάσεις. Ναι. Αλλά και με ό,τι έχουμε, καταφέραμε αρκετά πράγματα. Φυσικά. Και όχι μόνο εγώ, έχουμε και άλλους αθλητές στο γυμναστήριο, οι οποίοι είναι... έχουν πολύ, πολύ, πολύ καλά προσόντα και πιστεύω ότι θα δείξουν καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Μας είπε όμως ότι αν είχατε καλύτερο χώρο και περισσότερα παιδιά θα φέρναμε στην πάλη και περισσότερους ξένους αθλητές που θέλουν να μάθουν πώς προπονείσαι να έρθουν να δουλέψουν μαζί σου, μαζί σας, θα είχαμε. Σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε, άμα έρθετε και δείτε λίγο το γυμναστήριο, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούν και να χωρέσουν πολλοί αθλητές στο γυμναστήριο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό ένα μικρό πρόβλημα. Ναι, δεν μπορούν να χωρέσουν τόσο. Δηλαδή έχουμε παιδιά,
Αλλά παραπάνω παιδιά θα είναι πολύ δύσκολο να... Πόσα ταπί δηλαδή χωράει, ας πούμε, ένα? Δύο ταπί. Είναι ένα πάνω και ένα... Δύο ταπί. Ποιος να πρωτοπονηθεί? Καθαρά είναι δύο ταπί. Ποιος να προπονηθεί εκεί και... Σε προετοιμασίες που σε άλλες χώρες που, μας, που πηγαίνουμε, από έξι ταπί έχουν. Από έξι? Κάνουν, ναι, τα μισά άτομα που κάνουμε εδώ. Δηλαδή εδώ μπορεί να κάνουμε, λέμε τώρα... 10 άτομα? 30. Όχι, εντάξει, 10 άτομα. 30 άτομα κάνουμε. Τι 30, σε δύο ταπί? Και εκεί... Ναι, ναι. Σίγουρα. 30 άτομα σίγουρα. 15 ζευγάρια δηλαδή. Παλεύεται ο ένας δίπλα στον άλλον. Ναι. Ακριβώς. Αυτό λέω ότι θα βοηθούσε να είχαμε. Φυσικά θα βοηθούσε. Αλλά και με ό,τι έχουμε καταφέρουμε. Σωστά. Εννοείται και είστε άξιοι συγχαρητηρίων και μπράβο σας. Γιώργο, σας πήρε τηλέφωνο και ο υπουργός, ο κύριος Αυγενάκης. Ναι. Μου είπε συγχαρητήρια και μέσα στα συγχαρητήριά του και τον ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είπε τίποτα και για το θέμα αυτό όμως? Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γήπεδο το οποίο από το 4 είναι να γίνει, το σπίτι των βαρεών αθλημάτων που λέγαμε. Εγώ θυμάμαι τότε που ήμουν παλιά σε μια εφημερίδα, είχα γράψει ρεπορτάζ από τότε και από τότε μέχρι τώρα αυτό δεν άνοιξε ακόμη. Κοιτάξτε, μαζί μου τώρα να το συζητήσει αυτό δεν έχει και νόημα. Γιατί εντάξει, εγώ τι να πω, με τον προπονητή μου άμα το συζητήσει. Ναι. Θα βρουν μια... Ναι, θέλω να πω, δεν σου είπε τίποτα, ας πούμε, για τα θέματα της προπόνησης. Σου είπε μόνο συγχαρητήρια και τα λοιπά. Εννοείται. Δεν χρειάζονταν και τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει. Αυτό φτάνει. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε, να σε συγχαρούμε και πάλι. Και να έχεις πάντα υγεία. Να συνεχίσεις να φέρνεις πάντα δυνατός. Τώρα έχουμε το Σεπτέμβριο, είπε, παγκόσμιο. Ναι. Τώρα έχουμε, ο επόμενος στόχος είναι το παγκόσμιο. Στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι. Θα πάρουμε και ένα μεταλλιάκι και εκεί. Θα φέρουμε και ένα μεταλλιάκι από εκεί. Δεν γίνεται. Μαζάρι. Και εκεί πολλά χρόνια έχουμε να πάρουμε. Αν στην Ευρώπη χρυσό δεν είχαν πάρει ποτέ στην Ελευσέρα, εκεί νομίζω δεν έχουν πάρει ποτέ. Ποτέ τον ποτόν και εκεί. Ελληνορωμαϊκή έχουμε πάρει. Ελληνορωμαϊκή έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει χρυσό. Εντάξει, έχει πολλά χρόνια, 30 χρόνια, πόσο, 20-30 χρόνια, αλλά Ελευθέρα δεν έχουμε πάρει χρυσό ποτέ, οπότε... Και μετά πάμε για Ολυμπιακούς. Μετά του χρόνου, όχι, του παραχρόνου είναι Ολυμπιακούς. Ναι, του παραχρόνου. Έχουμε ακόμα. Να καταφέρουμε και εκεί κάτι, μακάρι. Γιωργάρα, ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Να είσαι δυνατός πάντα. Να είσαι καλή καλά, συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.